that we are born. There's a voice we carry on. If you listen to the sound, you'll hear the reason and the rhyme. As the world is spinning round, every heartbeat is the rhythm of life. The rhythm of life, the river flows, bringing harmony to every song. The rhythm of life, together we grow, brings us to a place where we belong. Τον κύριε. Ναι, αστυνομία, σας ακούω. Γεια σου, Σαμ. Έχεις τίποτα για τη σελίδα της τοπικής εφημερίδας? Ακόμα και μια κλεμμένη ομπρέλα εμένα μου κάνει. Ναι, για στάσου. Είσαι σίγουρος γι' αυτό που λες? Ένας λύκος Τασμανίας. Τι? Χωρίς αμφιβολία θα αναγνώριζα τα ίχνη τους ανάμεσα σε χιλιάδες. Ο παππούς μου είχε σκουτώσει αρκετούς στην εποχή του. Να μάθουν να μην κυνηγούν τα κοπάδια μας. Ανέκαθεν πιστεύαμε ότι είχαν αφανιστεί. Γρήγορα, δώσε μου το αφεντικό. Έχω ένα θέμα για το πρωτοσέλιδο. Άκουσε αυτό. Οι λύκοι της Τασμανίας υπάρχουν ακόμα. Της Τασμανίας υπάρχουν ακόμα. Διαβάστε σχετικά στην ηχό. Μεγάλη αμοιβή για την έβρεση του λύκου. Είπα από χτες να μην παίζεις με αυτό το μαραφέτη. Μα πρέπει να ξεκινήσω εκπαίδευση. Ναι, εσείς. Αφεντικό, εσείς. Λοιπόν, είστε στα ίχνη του, ελπίζω. Ποια ίχνη, αφεντικό? Δεν διαβάζεις εφημερίδα? Ούτε εφημερίδες, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση. Κάνουμε ένα πρόγραμμα επιβίωσης κατά μεσής της άγριας φύσης. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ηλίθι, βάλτε μπρος το τζιπ και πηγαίνετε για κυνήγι αμέσως. Ανακαλύφθηκαν ίχνη του λύκου της Τασμανίας. Να μου τον φέρετε το συντομότερο. Η ηχό της Τασμανίας προσφέρει 150.000 λίρες για την αιχμαλωσία αυτού του ζώου. Πρώτον, αν χάσω την αμοιβή, θα σε θεωρήσω προσωπικά υπεύθυνο. Το κατάλαβες? Και δεύτερον, έχω μια ιδέα να τον παρουσιάζομαι στα πανηγύρια.
Σίγουρα μπορούμε να βγάλουμε ένα σωρό λεφτά με ένα ζώο που δεν έχει δει κανείς εδώ και 50 χρόνια. Κατάλαβες? Έπαθλο, αμοιβή. Ο κόσμος είναι αδιόρθωτος. Βρίσκει κάποιος τα ίχνη ενός ζώου που θεωρούσαμε αφανισμένο και το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να προσφέρει αμοιβή για την αιχμαλωσία του. Κάθε τυχοδιώκτη στην περιοχή θα αρχίσει να ψάχνει για να βρει τον Γλύκο. Γεια σας. Γεια σας, φίλοι μου. Με ακούτε? Πού είστε? Μιλήστε. Πέταξα στην Ινδία επειδή ο Σλόλι ήθελε να επισκεφτεί τη θεία μου στο Νέο Δελχή. Θα πάω σπίτι. Αυτά τα ταξίδια με εξαντλούν. Α, είστε στην Ινδία λοιπόν. Τι ωραία. Στρίψε νότιο-ανατολικά με κατεύθυνση Αυστραλία. Διάσχισε την από βορρά προς νότο και προς γιο σου Τασμανία. Είναι ένα μεγάλο νησί. Δεν θα το χάσεις. Α, δεν συμφωνώ με αυτό. Είπα ήδη ότι είμαι εξαντλημένη. Ας ρίξουμε μια ματιά, Γιάη. Είναι απλώς μια παράκαμψη μερικών χιλιάδων χιλιόμετρων. Κι αν ζητώ από σένα και τους φίλους σου να το κάνετε, είναι επειδή πρέπει να βρείτε επιγόντως το λύκο της Τασμανίας. Ποιο λύκο είπε? Της Τασμανίας. Θα σας το εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ένας λύκος σαν τους άλλους, γιατί είναι μέρος του είδους ζώων που λέγονται μαρσιποφόρα. Που σημαίνει πως η μαμά λύκαι να έχει μια μικρή τσέπη στο στομάχι της για να κρατάει τα παιδιά της κοντά της. Όπως τα καγκουρά. Ακριβώς. Και λοιπόν αυτό το ζώο βρίσκεται μόνο στην Τασμανία. Δυστυχώς, όταν έφτασαν οι βοσκοί στην Τασμανία το 19ο αιώνα, οι λύκοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι επειδή σκότωναν τα ζώα για να φάνε. Κυνηγήθηκαν στο έπακρο για περίπου 10 χρόνια και έτσι με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχουν επιζώντες. Ο τελευταίος εκμαλωτίστηκε το 1933 και τώρα έχει εκδοθεί σε όλες τις εφημερίδες πως ανακαλύφθηκαν τα ίχνη αυτού του διάσημου λύκου. Εδώ έχω ένα δείγμα από αποτύπωμα των ποδιών τους. Εύκολα στην αναγνώριση, επειδή έχουν 4 χωρίσματα στο πέλμα, αντίθετα από τον κοινό λύκο. Το πιάσαμε! Το ζήτημα είναι επίγον, επειδή προσφέρθηκε αμοιβή σε όποιον τον εχμαλωτήσει. Φαντάσου! Οι τελευταίοι επιζώντες του είδους. Καλά, θα βάλουμε μπρος για Τασμανία, αλλά σας προειδοποιώ, στην κατάσταση που βρίσκομαι, ρισκάρουμε να έχουμε δυστύχημα δράκου. Μην ξεχνάτε, είναι η κληρονομιά της καλής μας γης και χρειάζεται προστασία. Φώναζε όσο θέλεις. Κλέφτες, λουπουδίτες, βρωμολιστές, κλέψαν τη χιονάτη. Αυτοί οι πανάθλοι δεν ξέρουν τι κρατούν στα χέρια τους, αλλά σύντομα θα του μάθουν. Όχι μόνο είμαι εξαντλημένη, αλλά καλύτερα να πηγαίνω προτού δει κανείς τα ίχνη μου και προσφέρει αμοιβή για την αιχμαλωσία του δράκου. Άχρηστη μεταλλική μάζα, θα ήταν καλύτερα να χάλουγω. Με συγχωρείτε, κύριε. Ήσυχα, μικρή. Εδώ ήταν που ανακαλυφθήκανε τα ίχνη του λύκου της Τασμανίας. Αχ, όχι πάλι η ίδια ιστορία. Δεν έχω χρόνο. Δεν βλέπετε πως δίνω μάχη με αυτή τη μεταλλική στίβα? Αν βιάζεστε, κύριε, γιατί δεν κάθεστε στο τιμόνι και εμείς θα σας πρόξουμε. Και μετά μπορείτε να μας δείξετε τα ίχνη του λύκου. Εντάξει? Εντάξει, σύμφωνη. Ένα, δύο. Κοίτα, ίχνη λύκου. Όχι, λάθος, Λεούλη. Αυτά έχουν 5 χωρίσματα στο πέλμα. Θα ανήκουν στο φίλο μας από εδώ. Για μπείτε, θα σας πάω αλλού.
Από εκεί! Αυτή είναι η κορφή του βουνού για την οποία μιλούσε ο ηλίθιος βοσκός. Πάμε! Από όσα μας είπε εκεί πέρα σταματάνε τα ίχνη του λύκου. Ξεφορτώστε τα όλα! Και μην ξεχάσετε το πριόνι! Σιχαμερό ζώο, έλα εδώ! Wow, πρέπει να ενημερώσω τους άλλους. Για έλα. Ήσουν άτιμο, η αγαπημένη μου κατσικούλα απήχθη. Εγώ δεν είμαι καχύποπτος, καταλαβαίνετε. Μου κάνανε ερωτήσεις, τους είπα ακόμα και προς τα που πήγε γιατί είχε ακολουθήσει τα ίχνη. Έτσι μικρέ, σε εκείνη την κορφή. Εκεί απάνω, ψηλά. Λοιπόν, ώρα για δουλειά. Και για πες, τι ακριβώς πρέπει να κάνω, αρχηγέ? Να κόψεις αυτό το δέντρο, πανίβλακα. Να το τσίπ τους, δεν έκανα λάθος. Χιουνάτι, υπομονή, έρχομαι να σύμβρω, γλυκιά μου. Μας ακολούθησαν. Νομίζω πως είναι αυτός ο βλάκας, ο βοσκός. Γρήγορα, να περάσουμε. Δηλαδή, δεν θα αφήσουμε το δέντρο σαν γέφυρα, έτσι αρχηγέ? Γιατί όχι, ας το παίξουμε δίκαιοι. Ωραία, μπράβο αρχηγέ. Ευχαριστώ. Πολύ αργά! Σιουνάτι μου! Σιουνάτι, χάθηκες! Κατευθύνονται προς τα πάνω, πάμε! Όχι, μην πάτε εκεί μέσα! Κανείς δεν γύρισε ζωντανός από το μαύρο βουνό! Είναι καταραμένους τόπους! Μα πρέπει! Αυτοί οι ληστές είναι ικανοί για όλα! Θα φέρουμε πίσω τη Χιουνάτι, αλήθεια! Άλλωστε, αυτοί οι ληστές δεν είναι και τόσο έξυπνοι που μας άφησαν τη γέφυρά τους! Ούχου συφορά! Ο Θεός να τους φυλάει! Είναι όλα αυτά. Ένα ερυπωμένο ορυχείο. Τι τρομερό. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ίχνη του λύκου σίγουρα. 4 χωρίσματα μόνο, όπως μας είπε ο γεροσοφός. Συνεχίζονται και από εδώ. Πάμε. Ελάτε! Αφού το λες... Δεν μας είπες όμως γιατί ήθελες να φέρουμε αυτή την κατσίκα μαζί, αφεντικό? Σκάσε και σκάβε! Πού νομίζεις ότι θα μας οδηγήσει αυτό? Δεν ξέρω, θα πάμε εκεί και...
Είσαι καλά, Σλόλι? Εσύ τι λες? Ακούστε! Η κατσίκα! Και τώρα τι κάνω, αρχηγέ? Σουτ! Από εκεί, βλάκα! Θες να έρθω από εκεί τώρα? Σταμάτα! Γύρω γύρω, βλάκα! Το πιες, αρχηγέ! Τώρα κατάλαβα! Βούλωστο! Εσύ, επιτέλους! Ήρεμα τώρα! Βοήθεια! Σύντομα θα μάθεις ποιος είναι εδώ το αφεντικό! Σίγουρα αυτός είναι. Το πιάσαμε, δική μας η αμοιβή. Κουνηθείτε και αρχίστε να ετοιμάζετε ένα κλουβί, ενώ εγώ θα βάλω το λύκο στην παγίδα άμα συνέλθει. Άσε ήσυχο το ζώο. Ποιο είναι το νόημα αυτών των ζώων? Αυτά τα ζώα σου λένε να μην αγγίξεις ούτε τρίχα από το κεφάλι του λύκου. Γλυκά, θες να κλέψεις την αμοιβή μου, έτσι? Ο λύκος μοιάζει χτυπημένος, πρέπει να το φροντίσουμε. Ωραία, έλα εδώ να τον φροντίσεις, μικρέ. Εντάξει, έρχομαι. Κοιμάψαμε, μάγκες! Όπου φύγει, φύγει! Όπου κοιμάψαμε! Ποιοι είστε? Μας έστειλε ένας σοφός άνθρωπος για να εμποδίσουμε όποιον θελήσει να σου κάνει κακό. Ο πολιτισμός είναι ο θανάσιμος εχθρός μας. Για πολύ καιρό είμαστε κατατρεγμένοι. Χιλιάδες από εμάς έχουν αφανιστεί. Μόνο ελάχιστοι από τους προγόνους μας επέζησαν και αποφάσισαν να έρθουν να ζήσουν σε αυτό το βουνό που έχει τη φήμη του καταραμένου. Κρύφτηκαν εδώ μέσα και άφησαν τον έξω κόσμο να πιστεύει ότι έχουμε αφανιστεί εντελώς. Όμως κοντά στο σπίτι του Βοσκού είδαμε ότι... Εδώ είναι πιο δύσκολο να βρούμε τροφή. Μερικές φορές πρέπει να βγαίνουμε για κυνήγι. Όμως αυτοί οι κακοί αρουραίοι σας μιλήσουν. Δεν έχουν αποδείξεις, είναι απλώς απατεώνες. Εμείς θα φροντίσουμε να μην τους πιστέψει κανείς. Αχ, μάνα μου! Ναι, ακούω! Επιτέλους, ώρες προσπαθώ να σε βρω! Πιάσατε το λύκο! Να, το πιάσαμε, αλλά... Απέτυχες! Είσαι άχρηστος!
Ναι, κύριε Ποντικολεόνε. Πλάκα! Μάλιστα, κύριε Ποντικολεόνε. Τι αποτυχημένος! Ακριβώς, κύριε Ποντικολεόνε. Ποιος ήταν? Ήταν! Άχρηστη! Ηλίθι! Πανίβλακες! Με πήρατε στο λαιμό σας! Βλάκες! Μηδενικά θα σας δείξω εγώ! Τώρα που μου το εξηγήσατε, απλώς θα ξεχάσω πως είδα ποτέ τα ίχνη του λύκου. Θα πω στην αστυνομία πως έκανα λάθος. Αλλά αυτοί οι λύκοι να μείνουν μακριά από το κουπάδι μου και θα τα πάμε μια χαρά. Θα είμαστε φίλοι από εδώ και πέρα. Δεν θα αγγίξουν τα ζώα σας, θα στο υπόσχομαι. Ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε. Θεούς φυλάξει! Τώρα τα είδα όλα. Δύο εξαφανισμένα ζώα την ίδια μέρα. Ένα λύκο της Τασμανίας και ένα δράκου. Λοιπόν, τι έγινε? Το λύκο τον είδατε? Λύκους εννοείς. Γεια σας και να πυρνάτε πόκι πόκι. Γεια. Κοίτα, υποσχεθήκαμε να μην αποκαλύψουμε ποτέ την ύπαρξή τους. Και θα ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Τι ωραία ιδέα!